Μάγκη. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκη. Πέπα το Γουρουνάκη. Όσο γρήγορα και να τρέξετε, ο χαρταετός δεν θα πετάξει, γιατί δεν φυσάει αέρας. Θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι να φυσήξει λιγάκι, παιδιά. Κοιτάξτε, αρχίζει να φυσάει. Τώρα που φυσάει, ο αετός μπορεί να πετάξει. Ο άνεμος είναι αρκετά δυνατός τώρα. Ο άνεμος είναι πολύ δυνατός τώρα. Τζορτζ! Πέπα! Ευχαριστώ, μπαμπά. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης πετάει το χαρταετό. Ζήτω! Πιο ψηλά, πιο ψηλά. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης ξέρει να πετάει χαρταετό πολύ καλά. Ναι, είμαι ειδικός εγώ στους χαρταετούς. Πρόσεχε τα δέντρα. Μπορεί να πιαστεί πάνω τους ο χαρταετός. Μην ανησυχείς, ξέρω τι κάνω. Πω, ο χαρταετός του μπαμπά Γουρουνάκη πιάστηκε σε ένα δέντρο. Οχ, όχι. Μη στεναχωριέσαι, Τζόρτζ. Ο μπαμπάς θα το κατεβάσει. Ζήτω! Ναι. Προσέξτε, ένας μεγάλος νερόλακος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να πηδούν μέσα σε νερόλακους. Μπορούμε να πηδήσουμε στο νερόλακο. Έλα. Όχι, δεν θέλω να γεμίσετε λάσπες. Κάντε πίσω, παιδιά. Αυτό είναι το τέλειο σημείο για το πικνίκ μας. Ζήτω! Είναι υπέροχα να είσαι στην εξοχή. Εγώ λέω να τρέξουμε λιγάκι να γυμναστούμε. Εγώ θέλω να φάω και μετά να πάρω έναν υπνάκο. Ένα είναι σίγουρο ότι δεν θέλω να τρέξω. Ίσως ο μπαμπάς να πρέπει να τρέξει λιγάκι. Έχει αρκετά μεγάλη κοιλιά. Δεν είναι μεγάλη η κοιλιά μου. Αλλά μετά εγώ θα γυμναστώ ακόμα και χωρίς εσάς, ξέρετε. Ας φάμε. Καλή ιδέα, μαμά Γουρουνίτσα. Αλήθεια, πεινάω πολύ. Μούρια! Έχω μια νύστα. Νόμιζα ότι ήθελες να τρέξεις, μπαμπά Γουρουνάκη. Αργότερα. Κοιτάξτε, μια λιμνούλα με πάπιες. Μαμά, να πάμε να ταΐσουμε τις πάπιες. Ναι, μπορείτε να τους δώσετε το υπόλοιπο ψωμί. Στην Πέπα και στον Τζόρτζ αρέσει να ταΐζουν τις πάπιες ψωμί. Μαμά, νομίζω ότι θέλουν να φάνε κι άλλο. Δεν έχει μείνει άλλο ψωμί. Είμαι σίγουρη ότι χόρτασαν. Συγγνώμη, κυρία Πάπια, δεν έχουμε άλλο ψωμί. Οι πάπιες θέλουν κι άλλο φαγητό. Ήθελε και να γυμναστεί ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Τι? Πάτε πάλι εσείς. Δεν σας το είπε η Πέπα. Δεν έχουμε άλλο ψωμί. Μαμά, έχουμε το κέικ φράουλα. Αν μείνει καθόλου κέικ μετά, μπορείτε να τους το δώσετε. Σε όλους αρέσει το σπιτικό κέικ φράουλα της μαμάς Γουρουνίτσας. Μουσικά όργανα. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης τακτοποιούσαν το σπίτι. Η μαμά Γουρουνίτσα και εγώ βρήκαμε αυτό το παλιό κουτί στη σοφίτα. Μπορείτε να μαντέψετε τι έχει μέσα. Όχι. Είναι γεμάτο μουσικά όργανα. Wow. Είναι λίγο παλιά και σκονισμένα. Αυτό είναι το βιολί που έπαιζε όταν ήμουν μικρούλα. Μαμά, μπορείς να μας παίξεις βιολί? Έχω να παίξω πολλά χρόνια. Έλα, μαμά, σε παρακαλώ, παίξε. Ελπίζω να μην τα έχω ξεχάσει όλα.
Μπράβο! Σίδω! Μαμά, να παίξω κι εγώ βιολί. Κράτα το έτσι. Ναι, μαμά. Πόπο, δεν νομίζω ότι ο ήχος του πρέπει να ακούγεται έτσι. Θέλει να δοκιμάσει και ο Τζόρτζ. Κράτα το έτσι, Τζόρτζ. Ούτε αυτός ο ήχος φαίνεται να είναι σωστός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξεις βιολί. Πέπα, ίσως τα καταφέρεις καλύτερα με αυτό το τύμπαχο. Ευχαριστώ, μπαμπά. Αυτό ακούγεται καλύτερα. Η Πέπα λατρεύει να παίζει τύμπανο. Υπέροχα. Ναι, ακούγεται πολύ ωραία. Να το παλιό ακορντεόν του μπαμπά Γουρουνάκη. Αυτό το έπαιζα στη μαμά Γουρουνίτσα όταν γνωριστήκαμε. Ω, μπαμπά Γουρουνάκη. Τον θυμάμαι καλά αυτόν τον σκοπό. Πόπο, ο Τζόρτζ δεν θέλει να κάνει το σκουλίκι, θέλει να κάνει την πεταλούδα. Τζόρτζ, όταν ήμουν μικρό γουρουνάκι, μ' άρεσε να παίζω και να κάνω το σκουλίκι. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις το σκουλίκι. Θα σου δείξω πώς. Πρώτα, πρέπει να ξαπλώσεις μπρούμητα στη γη. Μετά, στριφογυρίζεις. Είμαι ένα αστείο σκουλίκι. Είμαι μια πεταλουδίτσα, είμαι μια πεταλουδίτσα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είμαι πεταλούδα. Ναι, Πέπα, είσαι μια πανέμορφη πεταλούδα. Παππού, Τζόρτζ, τι κάνετε εκεί? Κάνουμε τα αστεία σκουλικάκια. Θέλω να είμαι κι εγώ σκουλικάκι. Είμαι σκουλικάκι. Είμαι σκουλικάκι. Είμαι σκουλικάκι. Είμαι σκουλικάκι. Είσαι καλά, σ' αγαπώ πολύ. Είμαι σκουλικάκι. Ήταν πολύ αστείο. Τι ζώο θέλετε να είστε τώρα? Δεν ξέρω. Κοίτα, παππού, ένα βατραχάκι. Δεν θέλετε να κάνετε τα βατραχάκια? Οι βάτραχοι δεν είναι όμορφοι σαν τις πεταλούδες ή αστείοι σαν τα σκουλίκια. Όμως οι βάτραχοι παίζουν ένα παιχνίδι που σας αρέσει. Οι βάτραχοι παίζουν με κουκλόσπιτα. Η Πέπα και ο Τζόρτζ παίζουν στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά. Τι είναι αυτό? Η Πέπα βρήκε ένα μπαούλο με παλιά ρούχα. Wow! Αυτό είναι το καπέλο του μπαμπά. Και αυτό το φόρεμα της μαμάς. Τζόρτζ, έλα να μασκαρευτούμε να κάνουμε τη μαμά και τον μπαμπά. Να το καπέλο του μπαμπά. Να και το σακάκι του μπαμπά. Γεια σου, μπαμπά γουρουνάκι. Τώρα είναι η σειρά μου. Αυτό είναι το φόρεμα της μαμάς. Και αυτό το καπέλο της μαμάς. Μπαμπά γουρουνάκι, πού είναι τα παπούτσια σου? Χρειάζομαι παπούτσια κι εγώ. Τώρα πρέπει να γίνω όμορφη σαν τη μαμά. Η Πέπα βρήκε τα καλλιντικά της μαμάς. Αχα! Πρώτα λίγη πούδρα. Υπέροχα! Τώρα λίγο κραγιόν. Τι όμορφη μαμά γουρουνίτσα! Έλα, μπαμπά γουρουνάκι, ώρα να πάμε σε δουλειά. Η μαμά γουρουνίτσα δουλεύει στον υπολογιστή της. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Τζόρτζ. Κάνω τη λάθος, κυρία. Πέπα, δεν θα μου πεις γεια σου? Δεν είμαι η Πέπα γουρουνάκι. Είμαι η μαμά γουρουνίτσα.
Α, ναι, φυσικά. Γεια σου, μαμά γουρουνίτσα. Γεια σου. Έχω κόκκινα παπούτσια. Ο Τζόρτζ και ο μπαμπάς γουρουνάκης παίζουν δάμα. Ω, μπράβο σου, Τζόρτζ. Μπαμπά, μπαμπά. Κοίτα τα καινούρια μου παπούτσια. Είναι κόκκινα. Σοβαρά. Ναι, είναι κόκκινα. Μαμά, σ' αρέσουν τα καινούρια μου παπούτσια. Ναι, Πέπα. Σε κάνουν να δείχνεις πολύ κομψή. Τζόρτζ, σ' αρέσουν τα καινούρια μου παπούτσια. Σε όλους αρέσουν τα καινούργια παπούτσια της Πέπα. Μ' αρέσουν τόσο πολύ τα καινούργια μου παπούτσια που δεν θέλω να τα βγάλω ποτέ. Είναι η ώρα του μπάνιου. Η Πέπα θέλει να φοράει τα παπούτσια της ακόμη και μέσα στην μπανιά. Η Πέπα έβαλε τις πιτζάμες της. Συνεχίζει να φοράει τα καινούργια παπούτσια της. Η Πέπα θέλει να φοράει τα καινούργια παπούτσια της ακόμα και στο κρεβάτι. Πέπα, είσαι σίγουρη ότι δεν θες να βγάλεις τα παπούτσια σου? Δεν θέλω να βγάλω ποτέ τα καινούργια μου παπούτσια, μαμά. Πολύ καλά. Καληνύχτα, Πέπα και Τζόρτζ. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Καληνύχτα, γουρουνάκια μου. Έβρεχε όλη τη νύχτα και τώρα ο κήπος είναι πολύ υγρός. Η μαμά γουρούνιτσα φοράει τις μπότες της. Ο μπαμπάς γουρουνάκης φοράει τις μπότες του. Ο Τζόρτζ φοράει τις μπότες του. Η Πέπα φοράει πάντα τα καινούργια παπούτσια της. Ο Τζόρτζ πάει να παίξει στο υγρό γρασίδι. Πω, και στην Πέπα αρέσει να παίζει στο υγρό γρασίδι, αλλά δεν θέλει να βρέξει τα καινούργια της παπούτσια. Δεν μπορώ να παίξω στο υγρό γρασίδι, Τζόρτζ. Εμένα μ' αρέσει το φουσκωτό κάστρο πιο πολύ. Εμένα μ' αρέσουν όλα. Πολύ καλή επιλογή, Πέπα. Τα λέμε σε λίγο, Πέπα. Τα λέμε σε λίγο. Τζόρτζ, εσένα τι σ' αρέσει πιο πολύ? Δεινόσαυρος. Πόπο, δεν έχει καθόλου δεινόσαυρου στη γιορτή, Τζόρτζ. Ίσως μπορούμε να σου πάρουμε ένα μπαλόνι δεινόσαυρο. Είσαι σίγουρος ότι έχουν μπαλόνια δεινόσαυρους, μπαμπά γουρουνάκι? Α, είμαι βέβαιος, σου λέω. Να πάμε πρώτα με τον Τζόρτζ να μας βάψουν τα πρόσωπά μας. Φυσικά! Η Δεσποινή Σκουνέλα έκανε τους φίλους της Πέπα τίγρης. Ορίστε, Σούζη. Τώρα μοιάζεις με τίγρη. Ευχαριστώ, Δεσποινή Σκουνέλα. Ναι! Wow! Τι ωραία φατσούλα, Σούζη. Σε έκανε ψιψίνα? Όχι, είμαι τίγρης. Ναι! Πέπα, θέλεις να σε βάψω και εσένα? Ναι, θέλω. Θα με κάνετε ελεφαντάκι? Πω, δεν ξέρω να φτιάχνω ελέφαντες. Ξέρω να κάνω τίγρης. Ναι, τίγρη τότε. Ορίστε, Πέπα, τώρα είσαι μια τίγρης. Είμαι τίγρης. Τζόρτζ, εσύ τι θα ήθελες να είσαι? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος? Δεν θέλεις να σε κάνω τίγρη και εσένα? Είμαι καλή στις τίγρης. Είμαι τίγρης. Κι εγώ. Μιαου. Οι τίγρες δεν κάνουν γαύ-γαύ. Εσύ που το ξέρεις? Γιατί οι τίγρες είναι σε μεγάλες γάτες. Μιαου. Κι εγώ είμαι γάτα. Κάντι, σε παρακαλώ, θα μας δείξεις να κάνουμε τις τίγρες. Εντάξει. Οι τίγρες περπατάνε πολύ πολύ αργά και μετά πηδάνε. Οι τίγρες, όταν θέλουν να πληθούν, γλύφονται. Wow! Είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, νομίζω ότι τα τρία κεριά είναι μια χαρά. Η τούρτα γενεθλίων της μαμάς γουρουνίτσας είναι έτοιμη. Ζήτω! Πρέπει να κρεμάσουμε τις γυρλάντες στο καθιστικό. Γεια σου, μαμά! Α, εδώ είστε όλοι. Είχα αρχίσει να βαριέμαι λίγο. Μαμά, θες να πας μια βολτίτσα στον κήπο μας? Μήπως έχω κι άλλη επιλογή? Όχι. Γεια σου, μαμά. Άντε, καλή βόλτα. Θα σου πούμε εμείς πότε μπορείς να μπεις. Αχ, είχα ξεχάσει πόσο κουραστικό πράγμα τα γενέθλια. Ο μπαμπάς γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζόρτζ στολίζουν το καθιστικό. Πλάκα έχει!
Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ήρθαν στα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα! Δεν θα περάσεις μέσα. Ω, δεν μπορώ να μπω μέσα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζόρτζ ετοιμάζουν εκπλήξεις για τα γενέθλιά μου. Α, τι ωραία. Τα λέμε σε λίγο. Γεια! Μαμά, θέλεις να έρθεις μέσα τώρα? Ευχαρίστως. Κλείσε τα μάτια σου. Κράτα τα μάτια κλειστά, μαμά. 1, 2, 3. Άνοιξε τα μάτια σου. Χρόνια πολλά, μαμά. Τι υπέροχη έκπληξη. Φύζα τα κεράκια τώρα και κάνε μια ευχή. Μαμά, μαμά, άνοιξε το δώρο σου. Μπορείς να μαντέψεις τι είναι? Δεν έχω ιδέα. Άνοιξε το να δεις. Α, τι όμορφο φόρεμα. Πέπα, τι κάνεις εκεί? Βουρτσίζω το δόντι μου για να είναι ωραίο και καθαρό για την αεράδα των δοντιών. Η Πέπα δεν βλέπει την ώρα να πάει στο κρεβάτι. Η Πέπα βάζει το δόντι της κάτω από το μαξιλάρι για την αεράιδα των δοντιών. Καληνύχτα, Πέπα και Τζόρτζ. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Καλή σας νύχτα, γουρουνάκια μου. Τζόρτζ, εγώ δεν θα κοιμηθώ. Να μείνουμε και δυο ξύπνοι όλη νύχτα να δούμε την αεράιδα των δοντιών. Πολύ αργή αυτή η νεράιδα τελικά. Η νεράιδα των δοντιών κάνει πολλή ώρα να έρθει στο σπίτι. Πού είναι η νεράιδα των δοντιών? Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Είναι η νεράιδα των δοντιών? Τζόρτζ, ακούς τίποτα? Όχου, Τζόρτζ. Α, ο θόρυβος ήταν ο Τζόρτζ. Ήταν τόσο κουρασμένος που αποκοιμήθηκε. Δυστυχώς ο Τζόρτζ δεν μπορεί να μείνει ξύπνιος. Εγώ όμως μπορώ. Εγώ θα μείνω ξύπνια και θα δω την αεραιδούλα. Εγώ δεν πρόκειται να κοιμηθώ. Η νεράιδα των δοντιών ήρθε. Αλλά η Πέπα αποκοιμήθηκε. Γεια σου, Πέπα. Θες να ανταλλάξεις με αυτό το κέρμα το δόντι σου? Τι ωραίο καθαρό δόντι. Ευχαριστώ, Πέπα. Καληνύχτα. Το καινούριο μπλε αυτοκίνητο αρέσει στην Πέπα και στην οικογένειά της. Πολλά κουμπιά έχει αυτό το αυτοκίνητο. Τι κάνει το πράσινο κουμπί, μπαμπά? Για να δούμε. Μαγικά παράθυρα! Μπαμπά, μπορείς να κατεβάσεις τα μαγικά παράθυρα? Τι κάνει το μπλε κουμπί? Δεν ξέρω. Για να δούμε. Λατρεύω αυτό το αυτοκίνητο. Γίνεται να το κρατήσουμε? Όχι, δεν γίνεται, Πέπα. Το δανειστήκαμε για σήμερα μόνο. Όχι, όχι. Νομίζω ότι θα βρέξει. Ναι, θα σηκώσω την οροφή. Λοιπόν, με ποιο κουμπί κλείνει η οροφή? Όπα, τι έκανα? Αυτό το κουμπί πρέπει να είναι. Το καινούριο αυτοκίνητο πιτσίλησε τον μπαμπά Γουρουνάκη. Χαζούλη μπαμπά, δεν είναι αυτό το κουμπί. Αυτό το κουμπί. Όπα, δεν είναι αυτό. Αυτό το κουμπί. Βοήθεια! Ο μπαμπάς ξέχασε με ποιο κουμπί κλείνει η οροφή. Αυτό το αμάξι δεν με συμπαθεί καθόλου. Ας δοκιμάσουμε το κόκκινο. Ζήτω! Μόνο που σταμάτησε να βρέχει. Μπορούμε να ανοίξουμε πάλι την οροφή? Ναι, αλλά ποιο κουμπί ήταν? Το κόκκινο! Ζήτω! Ο παππούς Σκυλάκης έφτιαξε το αυτοκίνητο.
Το αυτοκίνητο είναι έτοιμο. Ζήτω! Ευχαριστώ, παπουσκυλάκι. Κράτα τα ρέστα. Ευχαριστώ, παπαγουρουνάκι. Αντίο! 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 Γεια σας! Ναι, πράγματι είναι δύσκολο. Μπαμπά γουρουνάκι, τη βλέπω. Κρατάς το χάρτη σου ανάποδα. Ναι, το ξέρα, το ξέρα. Εύκολο είναι. Ο κόκκινος σταυρός δείχνει που είναι ο θησαυρός. Σε ποιο σημείο όμως του κήπου είναι αυτές οι δύο μιλιές? Δεν ξέρω. Να σας δώσω ένα στοιχείο. Ναι, γιαγιά. Το πρώτο στοιχείο είναι σε ένα μπουκάλι. Μα πού είναι το μπουκάλι? Εγώ το βλέπω. Η Πέπα βρήκε το πρώτο στοιχείο. Ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι. Κοιτάξτε όλοι, να το μπουκάλι. Μπράβο σου, Πέπα. Για να δούμε τι γράφει το μήνυμα. Ω, ένα μήνυμα από έναν πειρατή. Μαμά, μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα του πειρατή? Αυτός ο πειρατής έχει πολύ κακό γραφικό χαρακτήρα. Ο γραφικός χαρακτήρας του πειρατή είναι μια χαρά. Όχι, δεν βγάζω καθόλου τι λέει. Μα ο πειρατής το λέει καθαρά. Ακολουθήστε τα βέλη. Ακολουθήστε τα βέλη. Ο Τζόρτζ βρήκε το δεύτερο στοιχείο. Ξυλαράκια σε σχήμα βέλους. Κοιτάξτε, δείχνει προς εδώ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ακολουθούν τα βέλη. Κοίτα, Τζόρτζ, ένα κλειδί. Η Πέπα βρήκε το επόμενο στοιχείο. Ένα κλειδί. Μπράβο, Πέπα. Τώρα πρέπει να βρεις το σεντούκι του θησαυρού και να το ξεκλειδώσεις. Μα δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Δεν ρίχνεις καλύτερα μια ματιά στο χάρτη? Κοίτα, Πέπα, υπάρχουν δύο μιλιές πάνω στο χάρτη. Έχει μια μιλιά εδώ και εδώ έχει μια μιλιά. Άρα ο θησαυρός πρέπει να είναι εδώ. Ας ρίξουμε μια ματιά. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Η Πέπα έχει βγάλει εξάνθημα. Χρειάζομαι φάρμακα. Το εξάνθημα θα φύγει γρήγορα. Αλλά αν θέλεις, μπορώ να σου δώσω λίγο φαρμακάκι. Ναι, γιατρέ. Δυστυχώς, η γεύση του δεν είναι πολύ ωραία. Σε παρακαλώ, άνοιξε καλά. Ιαχ, αειδιαστικό. Α, είσαι πολύ γενναίο γουρουνάκι που το ήπιες όλο. Η Πέπα πρέπει να μείνει στο κρεβάτι. Θα περάσω αργότερα να δω αν είναι καλύτερα. Μπορεί να δεχτεί επισκέψεις. Α, βέβαια, μπορεί να δεχτεί επισκέψεις. Το εξάνθημα δεν είναι μεταδοτικό. Γεια σας. Γεια σας, γιατρέ Καφέ Αρκούδε. Μαμά, μπορώ να σηκωθώ τώρα? Ο γιατρός Καφέ Αρκούδος λέει ότι πρέπει να μείνεις για λίγο στο κρεβάτι. Oh, μα είναι τόσο βαρετό. Ο γιατρός είπε ότι μπορείς να δεχτείς επισκέψεις. Μπορεί να έρθει να με δει η Σούζη Προβατίνα. Η Σούζη Προβατίνα είναι η καλύτερη φίλη της Πέπα. Θα πάρω τη μαμά της Σούζη Προβατίνας. Γεια σας, κυρία Γουρουνίτσα. Μπορεί η Πέπα να μιλήσει στη Σούζη? Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, Πέπα. Δεν είμαι πολύ καλά. Έχω κόκκινα σπυράκια στο πρόσωπο. Ήρθε ο γιατρός να σε δει? Ναι, ήρθε στο σπίτι ο γιατρός Καφέ Αρκούδος. Είπε ότι δεν είμαι πολύ καλά και ότι είμαι πολύ γενναία. Ώστε είσαι στα αλήθεια άρρωστη. Ναι, ναι. Δεν το κάνω στα ψέματα. Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι. Ο γιατρός Καφέ Αρκούδος μου έδωσε ένα φάρμακο που έχει πολύ απέσια γεύση. Έρχομαι να σε δω. Ναι. Πάω να φορέσω τη στολή της νοσοκόμου. Η Σούζη Προβατίνα ήρθε να δει την Πέπα. Η Σούζη φοράει στολή νοσοκόμας. Μαζί της έχουν έρθει ο Ντάνι Σκυλάκης και η Ρεβέκα Κουνέλα. Γεια σας, Πέπα. Γεια σας. Και τα γάντια τους. Έλα, Τζόρτζ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ αφήνουν πατημασιά στο χιόνι. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να αφήνουν πατημασιά στο χιόνι. Πόπο. Δεν είναι αστείο. Τζόρτζ, έλα να παίξουμε χιονοπόλεμο.
Η Πέπα έφτιαξε μια χιονόμπαλα. Η Πέπα και ο Τζορτζ διασκεδάζουν πολύ. Τζορτζ, έλα πίσω, γουρουνάκι. Πω, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έχει αρχίσει να γίνεται λίγο επικίνδυνο. Συγγνώμη, Τζορτζ. Τζορτζ, έλα να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Η Πέπα και ο Τζορτζ φτιάχνουν χιονάνθρωπο. Πρώτα φτιάχνουν το σώμα. Τζορτζ, αυτό είναι το σώμα του χιονάνθρωπου. Τώρα φτιάχνουν το κεφάλι του χιονανθρώπου. Τώρα χρειάζεται χέρια και μάτια και στόμα. Εμπρός! Εδώ παππούς Γουρουνάκης! Παππού Γουρουνάκη, χαθήκαμε στο δρόμο προς το κάστρο των ανέμων. Μήπως διαβάζει το χάρτη ο μπαμπάς Γουρουνάκης? Ναι, ο μπαμπάς Γουρουνάκης διαβάζει το χάρτη και είναι λίγο κακόκεφος αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι κακόκεφος. Αυτή είναι η καλύτερη διαδρομή. Προχωρήστε στον κύριο δρόμο, ώσπου να δείτε το κάστρο των ανέμων μπροστά σας. Ευχαριστώ, παππού Γουρουνάκη. Ακολουθούμε το δρόμο και έχουμε το νου μας για το κάστρο των ανέμων. Ναι, το ήξερα. Κοιτάξτε, κάστρο είναι αυτό. Ναι, το κάστρο των ανέμων. Έλα, αυτοκινητάκι. Έλα, αυτοκινητάκι, θα τα καταφέρεις. Ζήτω! Η Πέπα και η οικογένειά της έφτασαν στο κάστρο των ανέμων. Wow, είναι πολύ ψηλό. Ας μπούμε μέσα. Η θέα από την κορυφή είναι φανταστική. Wow. Κοιτάξτε τη θέα. Μαμά, αυτό είναι το σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Ναι, αυτό είναι. Είναι τόσο μακριά. Ας κοιτάξουμε μέσα από το τηλεσκόπιο. Να δω πρώτη, παρακαλώ. Ναι, αλλά μετά από σένα έχει σειρά ο Τζορτζ. Wow. Το τηλεσκόπιο τα κάνει όλα να φαίνονται μεγαλύτερα. Βλέπω τη γιαγιά και το παππού Γουρουνάκι. Κοίτα, Τζορτζ. Γιαγιά Ρουνίτσα, παππούς Ρουνάκης. Ο Τζορτζ κουνάει το χέρι στη γιαγιά και τον παππού. Χαζούλη, Τζορτζ. Η γιαγιά και ο παππούς είναι πολύ μακριά. Δεν μπορούν να δουν το χέρι σου. Το βρήκα. Να τους τηλεφωνήσουμε. Τι είναι? Ο ένας κάνει την αλεπού. Και οι άλλοι πάνε σιγά προς το μέρος του. Εγώ θέλω να κάνω την αλεπού. Η Πέπα κάνει την πονηρή αλεπού. Όσο έχει γυρισμένη την πλάτη, οι άλλοι κινούνται προς το μέρος της. Αλλά αν η Πέπα γυρίσει και δει κάποιον να κουνιέται, αυτός πρέπει να ξαναπάει πίσω. Τζορτζ, σε είδα, κουνήθηκες. Πήγαινε πίσω. Σε έπιασα. Κέρδισα. Κουνήθηκες πιο νωρίς. Δεν ήμουν έτοιμη. Οι κανόνες λένε ότι μπορώ να κουνηθώ όποτε θέλω. Σωστά, Τζορτζ? Τώρα είναι η σειρά της Χλόης να κάνει την πονηρή αλεπού. Η Πέπα και ο Τζορτζ πρέπει να μείνουν εντελώς ακίνητοι. Α! Πέπα, σε είδα. Κουνήθηκες, πήγαινε πίσω. Δεν είναι δίκαιο. Κοιτούσες πολλή ώρα. Οι κανόνες λένε ότι μπορώ να κοιτάζω όσο θέλω. Πήγαινε στην αρχή. Ο Τζορτζ είναι ο νικητής. Να παίξουμε κανένα άλλο παιχνίδι. Ναι. Αρκεί να είναι για μεγάλα παιδιά. Το βρήκα. Να παίξουμε το αγαπημένο μου παιχνίδι. Κάνει και για μεγάλους. Τζορτζ, ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο παιχνίδι της Πέπα? Το αγαπημένο παιχνίδι της Πέπα είναι να χοροπηδάει μέσα σε νερόλακους. Τζορτζ, αν θες να πηδάς μέσα σε νερόλακους, πρέπει να φοράς τις μπότες σου. Έφερα ένα ζευγάρι μπότες και για σένα, Χλόη. Εγώ είμαι πολύ μεγάλη για να πηδάω σε νερόλακους. Ω, κι εγώ το ίδιο. Ο Τζορτζ λατρεύει να πηδάει μέσα στους νερόλακους.
Μεταξύ μας, και της Πέπα θα της άρεσε να πηδήσει μέσα στο νερόλακο, αλλά θέλει να κάνει τη μεγάλη. Σαν ακούω χοροπηδητά σε νερόλακους. Στη μαμά και τον μπαμπά γουρουνάκι αρέσει να πηδούν μέσα στους νερόλακους. Φαίνεται να έχει πλάκα. Ναι, πάρα πολύ. Η μαμά γουρουνίτσα τώρα θα αναποδογυρίσει την Τηγανίτα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά. Θα μας δείξεις εσύ πώς την πετάς όταν έρθει η σειρά σου, μπαμπά γουρουνάκι. Αυτή η πρώτη τηγανίτα είναι για τον Τζόρτζ. Η μαμά γουρουνίτσα βάζει λίγο σιρόπι στην τηγανίτα του Τζόρτζ. Υπέροχο! Αυτή η τηγανίτα είναι για την Πέπα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά γουρουνίτσα. Θα μου δείξεις τι εννοείς όταν θα αναποδογυρίσεις τη δική σου τηγανίτα, μπαμπά γουρουνάκι. Σιράπι, παρακαλώ. Υπέροχη. Αυτή η τηγανίτα είναι για τη μαμά γουρουνίτσα. Ζήτω! Πάλι δεν την πέταξες ψηλά, μαμά γουρουνίτσα. Η επόμενη τηγανίτα είναι δική σου, μπαμπά γουρουνάκι. Ευκαιρία να μας δείξεις πώς πετάς τις τηγανίτες. Υπέροχη. Λοιπόν, κοιτάζετε όλοι. Το μυστικό στην καλή τηγανίτα είναι το πέταγμα στον αέρα. Ένα, δύο, τρία, χωπά! Χαζούλη, μπαμπά. Μάλλον την πέταξα υπερβολικά ψηλά. Τι κρίμα. Ήταν η τελευταία τηγανίτα. Δεν πειράζει, θα την κατεβάσω. Πόπο, ο μπαμπάς γουρουνάκης δεν μπορεί να φτάσει την τηγανίτα του. Μην ανησυχείς, μπαμπά γουρουνάκη. Ξέρω πως θα την κατεβάσουμε. Πάμε πάνω, παιδιά. Από εδώ. Η μαμά γουρουνίτσα και ο μπαμπάς γουρουνάκης φεύγουν με το αυτοκίνητό τους. Η Πέπα και ο Τζόρτζ είναι καλά, παιδιά. Πήγαν για ύπνο αμέσως μόλις τους το είπε η μαμά γουρουνίτσα. Εύκολο πράγμα το babysitting. Τζόρτζ, Τζόρτζ. Είσαι ξύπνιος? Τι παράξενη θόρυβη! Μήπως να ανεβαίναμε να δούμε τι γίνεται? Πέπα, Τζόρτζ, είσαστε ξύπνοι? Ας το καλό. Τα πήρε ο ύπνος. Ώστε δεν έκαναν όλη αυτή τη φασαρία η Πέπα και ο Τζόρτζ. Δεν ακούω τίποτα επάνω. Νομίζω ότι τους πήρε ο ύπνος τελικά. Έλα να δούμε λίγη τηλεόραση. Κυπουρίκη, σήμερα θα μιλήσουμε για τα τριαντάφυλλα. Λατρεύω τις εκπομπές Κυπουρικής. Η Κιφτσέγκ είναι μια ιδιαίτερα ακανθώδης ποικιλία. Για να την κλαδέψετε, αρχίστε αφαιρώντας τις κορυφές και στη συνέχεια κόψτε τα εκβλαστήματα. Demi plié. Τώρα ένα μικρό άλμα. Petit jeté. Με χάρη και ομορφιά. Petit jeté. Χάρη και ομορφιά. Petit jeté. Χάρη και ομορφιά.
Το μάθημα μπαλέτου έχει πολύ πλάκα. Σηκώστε τα χέρια. Φανταστείτε ότι είστε πανέμορφοι κύκνοι. Για πείτε μου, πώς νομίζετε ότι κάνει ο κύκνος? Ναι. Ναι. Χάρη και ομορφιά. Η Πέπα λατρεύει το χορό. Όλοι λατρεύουν το χορό. Μαμά, μαμά, χορέψαμε όλοι σαν κύκνοι. Η Πέπα τα πήγε πολύ καλά. Έπρεπε να χορέψω όμορφα και χαριτωμένα. Ω, υπέροχα. Να σου δείξω πώς το έκανα. Έλα να πάμε σπίτι πρώτα. Εκεί θα δείξεις τον μπαμπά, στον Τζόρτζ και σε μένα τι έμαθες. Γεια σας. Η Πέπα και η μαμά Γουρουνίτσα γυρίζουν σπίτι. Τι ήταν αυτός ο παράξενος θόρυβος? Πέπα, Τζόρτζ, γρήγορα, ελάτε μέσα στο σπίτι. Μαμά, ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ μακριά. Είναι κεραυνός, Πέπα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καταιγίδα και πολύ βροχή. Γρήγορα, όλοι μέσα, θα μας πιάσει βροχή. Γιατί τέτοιος πανικός? Η βροχή είναι ακόμα πολύ μακριά. Ο ουρανός σκοτεινιάζει όλο και πιο πολύ. Σε λίγο θα ξεσπάσει η καταιγίδα. Πέπα, Τζόρτζ, φέρατε όλα τα παιχνίδια σας από τον κήπο? Δεινόσαυρος. Ωραία. Ο κύριος δεινόσαυρος είναι ασφαλής. Το αρκουδάκι! Άφησε το αρκουδάκι στον κήπο! Θα βρεχεί! Μη φοβάσαι, Πέπα. Ο μπαμπάς θα σώσει το αρκουδάκι. Κάνε γρήγορα, μπαμπά γουρουνάκι. Όπου να είναι θα βρέξει. Τα ξέρω όλα εγώ για τις καταιγίδες. Θα αργήσει πολύ να βρέξει. Το φαντάστηκα. Προλαβαίνω μια χαρά ώσπου να βρέξει. Το καημένο το αρκουδάκι έγινε μουσκεμα. Ναι, το καημένο το αρκουδάκι. Ας το σκουπίσουμε. Το καημένο το αρκουδάκι. Έτσι, μπράβο, αρκουδάκι. Στέγνωσες. Και ο καημένος ο μπαμπάς έγινε μουσκεμα κι εγώ. Ω, συγγνώμη, μπαμπά. Έλα να σε σκουπίσουμε. Έτσι, μπράβο, μπαμπά γουρουνάκι. Τώρα είσαι στεγνός. Η βροχή μπαίνει μέσα στο σπίτι. Πόπο, το σφουγγάρι του Τζόρτζ έπεσε μέσα σε ένα νερόλακο. Τζόρτζ, έτσι γεμίζεις πάλι λάσπες αυτοκίνητο. Θα ξεπλύνω τη λάσπη με νερό. Πέπα, άσε κάτω το... λασπόνερο. Πόπο, η Πέπα πέταξε όλο το λασπόνερο πάνω στο αυτοκίνητο. Oh. Δεν πειράζει. Θα φέρω το λάστιχο να το καθαρίσουμε. Ναι, ναι. Να το κρατήσω εγώ το λάστιχο. Η Πέπα κρατάει το λάστιχο και ο μπαμπάς Γουρουνάκης ανοίγει το νερό. Πού είναι το νερό? Πέπα, σταμάτω! Συγγνώμη, μαμά! Μπαμπά Γουρουνάκη, σε παρακαλώ κλείσε το νερό! Γιατί τέτοιος πανικός? Πόπο, έγιναν όλοι τους μουσκεμα. Τουλάχιστον πλήθηκε το αυτοκίνητο. Όλοι πληθήκαμε. Πηγαίνετε να στεγνώσετε και εγώ θα γυαλίσω το αυτοκίνητο. Τα λέμε σε λίγο. Τα λέμε σε λίγο. Ο
Ο παπάς γυαλίζει το αυτοκίνητο τόσο καλά που μπορεί να δει το πρόσωπό του. Τι αστεία φατσούλα. Ω, και άλλες αστείες φάτσες. Ο Τζόρτζ και η Πέπα είναι. Τι είναι αυτό? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Ας διαλέξουμε λαχανικά για το φαγητό, Πέπα, σ' αρέσουν οι ντομάτες? Ναι, παππογουρουνάκι. Τζόρτζ, σ' αρέσουν οι ντομάτες? Όχι. Του Τζόρτζ δεν του αρέσουν οι ντομάτες. Όπω. Μήπως αρέσει το μαρούλι? Ναι, παππογουρουνάκι. Όχι. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το μαρούλι. Όπω. Κάτι πρέπει να έχω που να αρέσει στον Τζόρτζ. Σου αρέσει το αγγούρι? Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το αγγούρι. Και δεν του αρέσει το μαρούλι. Και δεν του αρέσουν οι ντομάτες. Λοιπόν, Τζόρτζ, ποιο λαχανικό σου αρέσει? Το κέικ σοκολάτα. Χαζούλη, Τζόρτζ, το κέικ σοκολάτα δεν είναι λαχανικό. Μπορεί του Τζόρτζ να του αρέσουν τα λαχανικά άμα του κάνω μια υπέροχη σαλάτα. Υπέροχες φρέσκες ντομάτες, μαρούλι και αγγούρι. Πρώτα πρέπει να τα πλύνουμε. Η Πέπα και ο Τζόρτζ βοηθούν τη γιαγιά Γουρούνιτσα να πλύνει τα λαχανικά. Εντάξει, φτάνει το πλύσιμο. Η γιαγιά Γουρούνιτσα έκανε τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι σαλάτα. Παππού Γουρουνάκη, φώναξε τους όλους για να φάμε. Τρώμε! Η γιαγιά Γουρουνίτσα έφτιαξε πίτσα σήμερα. Να και η σαλάτα μας. Την έφτιαξα με τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι του παππού. Αρχίστε, παιδιά! Αυτή η γάντζη τι είναι? Ω, φυσικά. Τους είχα ξεχάσει τους γάντζους. Οι γάντζοι κρατούν τη σκηνή όρθια. Ορίστε. Η σκηνή είναι λίγο μικρή. Ήταν αρκετά μεγάλη για μένα όταν ήμουν μικρός. Αλλά όντως φαίνεται λίγο μικρή τώρα. Αυτό συμβαίνει γιατί μεγάλωσες από τότε που ήσουν μικρός, μπαμπαγουρουνάκι. Και πιο πολύ από όλα μεγάλωσε κοιλιά σου. Ναι, μια που μιλάμε για κοιλιές πρέπει να μαγειρέψω. Ναι, ναι. Πρώτα πρέπει να μαζέψουμε ξυλαράκια για τη φωτιά. Γιουπί! Η Πέπα και ο Τζόρτζ βοηθούν τον παπαγουρουνάκι να μαζέψει ξυλαράκια για τη φωτιά. Τζόρτζ, εγώ θα μαζέψω τα ξυλαράκια και εσύ θα τα κουβαλήσεις. Πλάκα έχουν τα ξυλαράκια. Εντάξει, φτάνουν τόσα. Πολύ ωραία τα βάλατε. Τώρα θα τα ανάψω. Ορίστε τα σπίρτα. Μα δεν χρειαζόμαστε σπίρτα. Μπαμπά, πώς θα ανάψεις τη φωτιά χωρίς σπίρτα? Θα ανάψω τη φωτιά με τον παλιό τρόπο, τρίβοντας μεταξύ τους αυτά τα δύο ξυλαράκια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης τρίβει τα δύο ξυλαράκια μεταξύ τους για να ανάψει τη φωτιά. Πού είναι η φωτιά, μπαμπά? Μη βιάζεσαι. Ζήτω! Ήταν παιχνιδάκι. Τώρα μπορούμε να ζεστάνουμε την ντοματόσουπα. Ακούστε τους ήχους της φύσης. Τι είναι αυτός ο ήχος? Τα τριζόνια είναι που τραγουδούν. Και αυτό τι είναι? Μια κουκουβάγια. Κοίτα, νάτι. Wow. Και αυτός ο θόρυβος τι είναι? Α, δεν είμαι σίγουρη. Η κοιλιά του μπαμπά είναι. Ζήτω! Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν το δεντρόσπιτό τους. Ευχαριστώ, γιαγιά Γουρουνίτσα. Ευχαριστώ, παππού Γουρουνάκη. Ποιος θέλει να μπει μέσα στο σπίτι πρώτος? Εγώ! Εμπρός, λοιπόν! Πριν μπω μέσα στο δεντρόσπιτό μου, πρέπει να βγάλω τους λασπωμένους μπότες μου. Είμαι στο δεντρόσπιτό μου! Είμαι στο δεντρόσπιτό μου! Τζόρτζ, θέλεις να μπεις κι εσύ στο δεντρόσπιτο? Ναι, ποιος είναι?
Ένα γουρουνάκι ονόματι Τζόρτζ θα ήθελε να σου κάνει επίσκεψη. Μπορεί να περάσει. Μόνο αν βγάλει τις λασπωμένες μπότες του. Τζόρτζ, βγάλε τις μπότες σου για να μπορέσεις να επισκεφθείς την Πέπα στο δεντρόσπιτο. Ποιος είναι? Τζόρτζ? Ναι, ποιος είναι? Η μαμά γουρουνίτσα. Έχετε χώρο και για άλλους επισκέπτες. Πρέπει να πεις τις μυστικές λέξεις. Τότε μπορείς να μπεις στο σπίτι μας. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι μυστικές λέξεις? Πρέπει να σου τις ψιθυρίσω. Οι μυστικές λέξεις είναι η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Μάλιστα. Πες τις μυστικές λέξεις. Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Ακριβώς! Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Αυτές τις μυστικές λέξεις τις βρίσκω εγώ σαν χλές. Μαμά, πριν μπεις μέσα στο σπίτι, πρέπει να βγάλεις τις μπότες σου. Φυσικά. Και για το μπαμπά υπάρχει χώρος. Η Πέπα και η οικογένειά της έφτασαν στο σπίτι του θείου Γουρουνάκη και της θείας Γουρουνίτσας. Γεια σου, θεία Γουρουνίτσα και θεία Γουρουνάκη. Γεια σας. Γεια σε όλους. Γεια σου, μεγάλε αδελφέ. Ο θείος Γουρουνάκης είναι ο αδερφός του παπά Γουρουνάκη. Η Χλόη Γουρουνίτσα είναι η ξαδέρφη της Πέπα και του Τζόρτζ. Γεια σου, Χλόη. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Τζόρτζ. Θέλω να σας δείξω κάτι. Αυτό είναι το καινούριο μου κουκλοθέατρο. Μου το έφτιαξε ο μπαμπάς μου. Wow. Έφτιαξα κιόλας δύο κούκλες. Αυτή τη λένε Χλόη. Γεια σας, είμαι η Χλόη Γουρουνίτσα. Και αυτός είναι ο μπαμπάς μου. Θεία Γουρουνάκη. Γεια σου, Πέπα. Είμαι ο θείος Γουρουνάκης. Χλόη, μπορούμε ο Τζόρτζ και εγώ να φτιάξουμε κούκλες μαζί σου? Ναι. Η Χλόη ζωγραφίζει τα μάτια της κούκλας. Να ζωγραφίσω το στόμα. Εντάξει. Το όνομά μου είναι Πέπα. Τζόρτζ, τι κούκλα θα ήθελες να φτιάξεις? Ρόσαβο. Δεινόσαυρο. Ο Τζόρτζ λέει πάντα δεινόσαυρος για τα πάντα. Ωραία. Ένα τρομερός δεινόσαυρος κούκλα. Η Χλόη φτιάχνει για τον Τζόρτζ μια κούκλα δεινόσαυρο. Έχει και μητέρα δόντια. Ορίστε, ένας τρομερός δεινόσαυρος. Το φαγητό είναι έτοιμο! Ερχόμαστε! Μετά το φαγητό θα παίξουμε κουκλοθέατρο. Η θεία Γουρουνίτσα έφτιαξε σπαγκέτι για μεσημέρι. Αυτά τα σπαγκέτι είναι υπέροχα! Τα καλύτερα που έχω φάει ποτέ. Πώς φαίνεται ότι εσείς οι δύο είσαστε αδέρφια? Ίδιοι και απαράλλαχοι. Τι θέλεις να πεις? Η αράχνη αρέσει στον Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ αρέσει στην αράχνη. Η Πέπα λατρεύει να κάνει ότι πίνει τσάι. Πού πήγαν τα σοκολατένια μπισκότα, μπαμπά? Είχαμε ένα σωρό χθες. Συγγνώμη, μαμά. Πρέπει να τα έφαγα όλα χθες. Χω, χω, χω. Άτακτε, μπαμπά. Ο Τζόρτζ βάζει την αράχνη στο κρεβάτι. Νάνι, νάνι. Τζόρτζ, τι κάνεις επιτέλους? Πρέπει να με βοηθήσεις να ετοιμάσουμε το τσάι. Βοήθεια, βοήθεια! Μπαμπά! Μη φοβάσαι, Πέπα. Σε παρακαλώ, μπαμπά, διώξ' τη. Μα γιατί τέτοιος πανικός? Γεια σου, Τζόρτζ. Μήπως είδες την αράχνη? Είναι πολύ τρομακτική. Πάρ' την από εδώ. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι, Πέπα. Οι αράχνες είναι πολύ πολύ μικρές και δεν μπορούν να σε βλάψουν. Αλλά μη φοβάσαι. Ο μπαμπάς θα τη βγάλει από το δωμάτιό σου. Μεγαλούτσικη είναι. Θα φωνάξω τη μαμά Γουρουνίτσα. Μαμά Γουρουνίτσα! Γεια, κυρία καλά μου πόδαρη. Η Πέπα αρχίζει κάπως να ξεθαρεύει. Της αρέσει το κουκλοσπιτό μου. Γεια σας, παιδιά. Άκουσα ότι βρήκατε μια μικρή αράχνη.
Θα τη βγάλω από το δωμάτιο για να μπορέσετε να παίξετε. Μαμά, τη λένε κυρία Καλαμοπόδαρη. Α, μεγαλούτσικη κυρία Καλαμοπόδαρη, ε! Η Αράχνη αρέσει στην Πέπα και στον Τζόρτζ. Βρήκα τις ντομάτες. Μπράβο σου, Πέπα. Ντομάτες. Σβήνουμε ένα πράγμα από τη λίστα. Τι έχει μετά η λίστα? Σπαγκέτι! Πουγκέτι! Ακριβώς, Τζόρτζ. Μόνο που λέγονται σπαγκέτι. Πουγκέτι! Τα σπαγκέτι είναι το αγαπημένο φαγητό της Πέπα και του Τζόρτζ. Άραγε, πού είναι τα σπαγκέτι? Τα βλέπω! Από εδώ! Σπαγκέτι! Κοίτα, μαμά, να τα σπαγκέτι! Μπράβο σου, Πέπα. Ας βάλουμε τα σπαγκέτι στο καρότσι. Ναι, μαμά! Πουγκέτι! Τζόρτζ, τα λένε σπαγκέτι! Πουγκέτι! Τι έχει μετά η λίστα, Πέπα? Τσίπς! Τα τσίπς δεν είναι στη λίστα. Έχουμε ένα σωρό τσίπς στο σπίτι, Πέπα. Για μάντεψε πάλι. Αχ, δεν μπορώ να θυμηθώ. Μήπως θυμάσαι εσύ, Τζόρτζ? Δινόσαυρος! Δινόσαυρος! Τζόρτζ, δεν πουλάνε δινόσαυρους στο σούπερ μάρκετ. Όχι, Τζόρτζ. Το επόμενο πράγμα στη λίστα είναι τα κρεμμύδια. Κρεμμύδια! Τώρα το θυμήθηκα. Να, εδώ είναι. Μπράβο σου. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Κρεμμύδια! Πολύ ωραία. Πήραμε σχεδόν όλα όσα χρειαζόμασταν. Υπάρχει κάτι τελευταίο στη λίστα. Ένα φυτό. Είχε και φυτό η λίστα? Όχι, Τζόρτζ. Το τελευταίο πράγμα στη λίστα είναι τα φρούτα. Δεν πειράζει, Τζόρτζ. Διάλεξε εσύ φρούτο. Πού είναι τα φρούτα? Εκεί πέρα! Υπάρχουν μήλα, πορτοκάλια, μπανάνες και ένα πολύ μεγάλο καρπούζι. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να πηδούν μέσα σε νερόλακκους. Έλα, Τζόρτζ, πάμε να το πούμε στον μπαμπά. Δεν είμαστε καλά. Μπαμπά, μπαμπά, έλα, μάντεψε τι κάναμε. Για να σκεφτώ. Μήπως βλέπατε τηλεόραση? Όχι, όχι, μπαμπά. Μήπως κάνατε μπανάκι? Όχι, όχι. Α, το βρήκα. Πηδούσατε μέσα σε νερόλακκους. Ναι, ναι, μπαμπά. Πηδούσαμε μέσα σε νερόλακκους. Γίνατε και οι δύο χάλια. Καλά, λάσπη είναι. Να καθαρίσουμε πρώτου μας παρήδηση η μαμά. Μπαμπά, άμα καθαρίσουμε, θα έρθετε με τη μαμά να παίξουμε μαζί έξω? Ναι, θα παίξουμε όλοι στον κήπο. Η Πέπα και ο Τζόρτζ φοράνε τις μπότες τους. Η μαμά και ο μπαμπάς φοράνε τις δικές τους μπότες. Η Πέπα λατρεύει να πηδάει πάνω κάτω στους νερόλακκους. Όλοι λατρεύουν να πηδούν πάνω κάτω στους νερόλακκους. Μπαμπά γουρουνάκι, κοίτα τι χάλια είναι αυτά. Λάσπη είναι, καλέ. Το αγαπημένο παιχνίδι του Τζόρτζ είναι να πετάει τον κύριο δεινόσαυρο ψηλά στον αέρα. Και να τον πιάνει όταν πέφτει κάτω. Η Πέπα και ο μπαμπάς γουρουνάκης παίζουν τάμα. Κέρδισα, μπαμπά. Μπράβο σου, Πέπα. Τζόρτζ. Τζόρτζ, τι έπαθες? Ο δεινόσαυρος.
Τζόρτζ, έχασες τον κύριο δεινόσαυρο. Ο Τζόρτζ έχασε τον κύριο δεινόσαυρο. Μη στεναχωριέσαι, Τζόρτζ. Θα βρούμε τον κύριο δεινόσαυρο. Εδώ χρειάζεται ένας detective. Παπά, τι είναι detective? Ο detective είναι ένα πολύ σημαντικό άτομο που ξέρει να βρίσκει πράγματα. Εγώ ξέρω να βρίσκω πράγματα. Ωραία. Η Πέπα είναι ο detective μας. Τζόρτζ, είμαι detective. Θα σε βοηθήσω να βρεις τον κύριο δεινόσαυρο. Ίσως η detective πρέπει να κάνει στον Τζόρτζ κάποιες απλές ερωτήσεις. Τζόρτζ, πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος? Ο Τζόρτζ δεν ξέρει πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος. Η detective μπορεί να μαντέψει πού βρίσκεται ο κύριος δεινόσαυρος. Ξέρω πού είναι. Ο Τζόρτζ παίρνει μαζί του τον κύριο δεινόσαυρο όταν κάνει μπάνιο. Ο κύριος δεινόσαυρος θα είναι μέσα στην μπανιέρα. Ο κύριος δεινόσαυρος δεν είναι στην μπανιέρα. Ω, ξέρω πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ παίρνει πάντα μαζί του στο κρεβάτι του τον κύριο δεινόσαυρο. Η γιαγιά Γουρουνίτσα και ο παππούς Γουρουνάκης έχουν ένα παπαγαλάκι. Πέπα, Τζόρτζ, αυτό είναι το παπαγαλάκι μας. Τη λένε Πόλη. Όμορφη πόλη. Όμορφη πόλη! Είμαι ένας έξυπνος παπαγάλος. Είμαι ένας έξυπνος παπαγάλος. Μαμά, γιατί η πόλη αντιγράφει ότι λέγει για γουρουνίτσα? Γιατί έτσι κάνουν οι παπαγάλοι. Θα σου δείξω. Γεια σου, πόλη. Γεια σου, πόλη. Τι γλυκό παπαγαλάκι. Τι γλυκό παπαγαλάκι! Καλάτε όλοι! Ώρα για τσάι! Πέπα, Τζόρτζ, ελάτε! Έφτιαξα κέικ σοκολάτα! Ερχόμαστε, γιαγιά! Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν το κέικ σοκολάτα. Σήμερα όμως βιάζονται γιατί θέλουν να πάνε να παίξουν με την πόλη παπαγαλάκι. Τελείωσα! Τι φασαριώζικα γουρουνάκια που είστε. Γιαγιά, μπορούμε να φύγουμε τώρα να πάμε να δούμε την πόλη παπαγαλάκι? Είσαστε σίγουροι ότι φάγατε όλο το γλυκό σας? Εμπρός, πηγαίνετε. Ζήτω! Τζόρτζ, πες κάτι στην πόλη. Ο Τζόρτζ είναι λιγάκι ντροπαλός. Γεια σου. Γεια σου. Η Πέπα και ο Τζόρτζ χαίρονται πολύ. Μαμά, να παίξουμε στον υπολογιστή σου χαρούμενη Κυριακότα. Θα παίξουμε στον υπολογιστή αργότερα. Τώρα πρέπει να δουλέψω. Μαμά, να σε βοηθήσουμε στη δουλειά σου. Όχι, Πέπα. Δεν πρέπει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Τζόρτζ, ούτε και εσύ κάνει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Ναι, Τζόρτζ, ποτέ μην κάνεις αυτό. Πέπα, σταμάτα! Συγγνώμη, μαμά. Απλώς έδειχνα στον Τζόρτζ τι να μην κάνει. Πόπο, ο υπολογιστής κανονικά δεν το κάνει αυτό. Μπαμπά Γουρουνάκι! Μπαμπά Γουρουνάκι! Τι είναι, μαμά Γουρουνίτσα? Μπαμπά Γουρουνάκι, μπορείς να φτιάξεις τον υπολογιστή? Θα τελειώσω το φαγητό όσο εσύ φτιάχνεις τον υπολογιστή. Εντάξει, μαμά Γουρουνίτσα, αλλά δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά τα πράγματα. Ω, ευχαριστώ, μπαμπά Γουρουνάκι. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα φτιάξει τον υπολογιστή. Μήπως να το κλείσω και να το ξανανοίξω. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έφτιαξε τον υπολογιστή. Ζήτω, μπαμπάς! Ναι, είμαι ειδικός εγώ σε αυτά τα πράγματα. Μπαμπά,
Μπορούμε να παίξουμε στον υπολογιστή χαρούμενη κυρία Κότα? Καλύτερα να ρωτήσετε τη μαμά σας. Η μαμά είπε ότι θα παίζαμε αργότερα. Εντάξει τότε, παιδιά. Αλλά δεν ξέρω που είναι το CD. Μάλλον η Πέπα δεν πρέπει να πειράζει τον Τζόρτζ τόσο πολύ. Πέπα, πάλι πειράζεις τον Τζόρτζ. Όχι ακριβώς, μαμά. Του έδειχνα να πιάνει την μπάλα. Αλήθεια. Ξέρω ένα παιχνίδι για να μάθει ο Τζόρτζ να πιάνει την μπάλα. Είναι αστείο. Λέγεται κορόιδο. Πέπα, πάρε την μπάλα και στάσου από εδώ. Και εσύ, Τζόρτζ, στάσου από εκεί. Ωραία. Πρέπει να πετάξετε την μπάλα ο ένας στον άλλον και εγώ θα προσπαθήσω να την πιάσω. Δηλαδή, εγώ θα είμαι το κορόιδο. Η μαμά θα είναι το κορόιδο. Πιάσε, Τζόρτζ. Οχ, μου ξέφυγε. Ο Τζόρτζ έπιασε την μπάλα. Ζήτω! Μπράβο, Τζόρτζ. Τώρα πέτα την μπάλα στην Πέπα. Οπ, ξανακάντω. Ξανακάντω. Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να πετάξει την μπάλα πάνω από τη μαμά γουρουνίτσα. Έλα, Τζόρτζ, πέτα μου την μπάλα. Χαζούλη, Τζόρτζ. Κι εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Η Πέπα θέλει να μιμηθεί τον Τζόρτζ, αλλά παρά είναι μεγάλη και κόλλησε. Έχω την μπάλα. Πέπα, είναι η σειρά σου να κάνεις το κορόιδο. Τζόρτζ, πιάσε. Ζήτω! Ζήτω! Την έπιασα! Τζόρτζ, εσύ θα είσαι το κορόιδο. Τζόρτζ, πιάσε! Πιάσε την μπάλα, Τζόρτζ. Καμιά φορά ο μπαμπάς γουρουνάκης χάνει τα γυαλιά του. Τζόρτζ, είδατε τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκη? Δεν τα βρίσκει πουθενά. Όχι, μαμά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ δεν ξέρουν πού είναι τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκη. Πόπο, ο μπαμπάς δεν βλέπει τίποτα χωρίς τα γυαλιά του και αυτό τον κάνει πολύ κακόκεφο. Χωρίς τα γυαλιά του, ο μπαμπάς γουρουνάκης δεν μπορεί να διαβάσει την εφημερίδα του. Είναι γελίο. Δεν βλέπω τίποτα. Κάπου θα τα βάλατε τα γυαλιά μου. Θυμάσαι που τα βάζει συνήθως, μπαμπά γουρουνάκη? Όταν δεν τα φοράω, τα βάζω πάντοτε στην τσέπη μου. Αλλά δεν είναι εκεί τώρα. Μπαμπά, θες να σε βοηθήσουμε να βρεις τα γυαλιά σου? Καλή ιδέα, Πέπα. Αν τα βρεις, ο μπαμπάς θα πάψει να είναι τόσο κακόκεφος. Δεν είμαι κακόκεφος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν για τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκη. Η Πέπα ψάχνει κάτω από την εφημερίδα. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Ο Τζόρτζ κοιτάζει επάνω στη τηλεόραση. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Πάμε επάνω στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά τους. Τζόρτζ, πρόσεξε μη ρίξεις τίποτα κάτω. Α! Δεν είναι αστείο. Η Πέπα ψάχνει κάτω από τα μαξιλάρια, αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκη. Εντάξει, μπορείτε να βγείτε έξω να παίξετε, αλλά να προσέχεις τον Τζόρτζ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να παίζουν στον κήπο. Τζόρτζ, θα σου πετάξω την μπάλα και εσύ πρέπει να την πιάσεις. Τζόρτζ, σε παρακαλώ, σταμάτα. Τζόρτζ! Τώρα θα μου πετάξεις εσύ την μπάλα και εγώ πρέπει να την πιάσω. Τζόρτζ! Πόπο,
Ολόξυγκας του Τζόρτζ τους χαλάει το παιχνίδι. Τζόρτζ, ξέρω πώς θα σου περάσει ο Λόξυγκας. Πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέω. Τρίψε το κεφάλι σου και τρίψε τα κοιλιά σου. Ωραία, τώρα σου πέρασε ο Λόξυγκας. Η θεραπεία της Πέπα δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Τζόρτζ, δεν το έκανε σωστά. Ξέρω έναν άλλον τρόπο για να σου περάσει ο Λόξυγκας. Πρώτα, πήδα πάνω κάτω 3 φορές το ένα πόδι. Τώρα, κούνα τα χέρια σου πάνω κάτω και βγάλε έξω τη γλώσσα σου. Και τώρα, κλείσε τα μάτια σου και κάνε πολύ γρήγορα 3 στροφές. Ούτε η νέα θεραπεία της Πέπα έχει αποτέλεσμα. Ο Λόξυγκας του Τζόρτζ συνεχίζεται. Ποδήλατα. Είναι μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα και η Πέπα και ο Τζόρτζ οδηγούν τα ποδήλατά τους. Τι ωραία κολοκύθα, μπαμπά Γουρουνάκη. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης είναι πολύ υπερήφανος για την κολοκύθα του. Μόνο κολοκύθες μπορώ να καλλιεργώ. Μάλλον επειδή λατρεύω την κολοκυθοπίτα. Έλα, Τζόρτζ. Τάνι, Σούζι, Ρεβέκα. Η Πέπα και οι φίλοι της, ο Τάνι Σκυλάκης, η Σούζι Προβατίνα και η Ρεβέκα Κουνέλη οδηγούν τα ποδήλατά τους. Ο Τζόρτζ οδηγεί το τρίκυκλό του. Ο Τζόρτζ πάει πολύ αργά. Τρέχουμε στην κολοκύθα του μπαμπά Γουρουνάκη. Αν τρέξουμε στην κολοκύθα του μπαμπά, πρέπει να προσέξουμε πολύ να μην πέσουμε πάνω της. Ο μπαμπάς θα στεναχωρηθεί πολύ άμα σπάσει η κολοκύθα του. Μη φοβάσαι, Πέπα. Παραβγαίνουμε. Η Πέπα και οι φίλοι της παραβγαίνουν ως την κολοκύθα του μπαμπά Γουρουνάκη. Hey, το νου σας στην κολοκύθα μου. Ζήτω. Πέπα, πρόσεχε. Η κολοκύθα του μπαμπά. Συγγνώμη, μπαμπά. Κοιτάξτε τον Τζόρτζ, πάει τόσο αργά. Το ποδηλατάκι του Τζόρτζ είναι για μωρά. Για μωρά είναι και το δικό σου, Πέπα. Έχεις ακόμα βοηθητικές. Εγώ κάνω ποδήλατο χωρίς τις βοηθητικές μου. Ναι. Κι εγώ. Κι εγώ. Ελάτε να ξανανεύουμε στο λόφο. Θα έρθεις, Πέπα. Όχι, προτιμώ να μείνω εδώ. Ναι. Θα λέμε σε λίγο. Γεια. Η Πέπα εύχεται να μην είχε βοηθητικές ρόδες στο ποδηλατό της. Τζόρτζ, αυτό είναι το μυστικό κουτί μου. Είναι άδειο. Πρέπει να βρω κάποια πράγματα να βάλω μέσα. Ο Τζόρτζ θέλει να βοηθήσει την Πέπα. Όχι, Τζόρτζ. Μόνο εγώ πρέπει να ξέρω τι έχει μέσα το κουτί. Εσύ περίμενε έξω όσο εγώ διαλέγω. Η Πέπα διαλέγει μυστικά πράγματα για να τα βάλει στο κουτί. Τώρα το μυστικό κουτί μου είναι γεμάτο. Τζόρτζ, δεν πρέπει να κοιτάξεις μέσα. Ο Τζόρτζ θα ήθελε να ξέρει τι είναι μέσα στο μυστικό κουτί της Πέπα. Αν θέλεις, προσπάθησε να μαντέψεις. Δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ νομίζει ότι η Πέπα έχει βάλει ένα δεινόσαυρο μέσα στο κουτί. Όχι, Τζόρτζ. Πάντα λες τη λέξη δεινόσαυρος για όλα. Έτσι κι αλλιώς, ο δεινόσαυρος παρά είναι μεγάλος για να μπει στο κουτί. Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να μαντέψει τι έχει μέσα το μυστικό κουτί της Πέπα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης ξεσκονίζει ένα κάδρο. Μπαμπά, αυτό είναι το μυστικό κουτί μου. Το έφτιαξε η μαμά για μένα. Πολύ ωραίο, Πέπα. Τι έχει μέσα? Είναι μυστικό. Ο Τζόρτζ προσπάθησε να μαντέψει, αλλά δεν μπόρεσε να το βρει. Να προσπαθήσω κι εγώ. Ναι! Μήπως έβαλες μέσα τα γυαλιά μου. Όχι. Τα γυαλιά σου είναι στο κεφάλι σου. Ναι, πράγματι. Χαζούλη, μπαμπά, πρέπει να προσπαθήσεις πιο πολύ. Εντάξει.
Μήπως έχεις βάλει μέσα τα παπούτσια της μαμάς? Όχι, έχασες όλες τις ευκαιρίες να μαντέψεις σωστά. Στην Πέπα αρέσουν τα μυστικά. Μαμά, κανείς δεν ξέρει τι έχει μέσα το κουτί μου. Ω, τι έχει εκεί ο Τζόρτζ? Έφτιαξε ένα κουτί και για τον Τζόρτζ και το γέμισε με πολλά μυστικά. Και μόνο ο Τζόρτζ ξέρει τι έχει μέσα. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig.